αναλύσουμε και τις αναδρομές μας. Πρώτη αναδρομή, αναδρομή εξαρτώμενη από έναν κλασματικό αναδρομικό όρο. Κατευθείαν το μυαλό πάει στο θεώρημα κυριαρχίας. Οπότε έχω α ίσον 7, β ίσον 2, f του νη είναι νη τετράγωνο. Το λογάριθμο με βάση β του α, ο λογάριθμος με βάση 2 του 7 λοιπόν πρέπει να υπολογιστεί εδώ. Πρόχειρο 2 εις τη χ ίσο με το 7, 2 στην πρώτη 2, 2 στο τετράγωνο 4, 2 στην τρίτη 8, το ξεπεράσαμε το 7. Άρα ο λογάριθμος μεταξύ του 2 και του 3 και το αποτυπώνεις με κομψότητα στο χαρτί σου. 2 μικρότερο του λογάριθμου βάση 2 του 7 μικρότερο του 3. Ισχύει f του νη ίσον με τετράγωνο. Τι σχέση έχει με την νη ή στο λογάριθμο βάση β του α, δηλαδή νη στη λογάριθμο βάση 2 του 7. Απάντηση μικρότερο μπαίνει, ε. Άρα λοιπόν πάμε για πρώτη περίπτωση. Βλέπουμε και από τη διατύπωση η οποία μας δίνεται όπως βλέπεις. Έτσι πρέπει να το γράψεις χωρίς την υπογράμμιση. Για κάποια σταθερά ε θετική. Προσοχή. Άρα από την πρώτη περίπτωση του θεωρήματος κυριαρχίας, το ταφ του νη, μας λέει το θεωρήμα κυριαρχίας, είναι θήτα του νη ή στο λογάριθμο βάση βίδα του α, άρα θήτα του νη στη λογάριθμο του 7. Το φάγα και το 2 έτσι με ακαδημαϊκή στιβαρότητα, γιατί για μας πάντα οι λογάριθμοι έχουν βάση το 2, έχουμε πει στην πλητριάδα έτσι. Έχω α ίσον 7, πάλι αναδρομή εξαρτώμενη από ένα κλασματικό αναδρομικό όρο, f του νη ίσον νικίβος. Λογάριθμο με βάση β του α ίσον λογάριθμο με βάση 3 του 7 άνω κάτω τελεία, δεν είναι δυνάμεις του ίδιου αριθμού, 3 στη χ ίσον με τον 7 στο πρόχειρο, 3 στην πρώτη 3, 3 στο τετράγωνο 9, μεταξύ του 1 και του 2 λοιπόν, 1 μικρότερο του λογάριθμου με βάση 3 του 7 μικρότερο του 2. Ισχύει, γράφω f του νη ίσον νικίβος. Τι σχέση έχει με την νη ή στο λογάριθμο βάση 3 του 7. Το 3 είναι μεγαλύτερο από το λογάριθμο βάση 3 του 7. Άρα λοιπόν πάμε για τρίτη περίπτωση. Ωμέγα ανάμεσα συν ε στην άκρη για κάποια σταθερά ε θετική γράφης. Ναι, σεβόμαστε την αποτύπωση. Ακαδημαϊκή στιβαρότητα στο γραπτό μας. Και αφού λοιπόν πάμε για τρίτη περίπτωση, ελέγχω αν υπάρχει κατάλληλη σταθερά σε μικρότερη μονάδα, τέτοια ώστε α εφνή δια μπ μικρότερο ίσως σε εφνή. Οπότε εδώ κάνουμε τώρα την αντικατάσταση βήμα-βήμα. 7 εφ του νη τρίτα μικρότερο ίσο του σε εφνή. 7 νη τρίτα και όλο στον κύβο μικρότερο ίσο του σε νη κύβος. Προσοχή, αυτή είναι η συνάρτηση. Στο πρόχειρό σου έχω πει να το κάνεις άμα έχεις εμπλοκή. F του νη ίσον νικίβος. F του νη τρίτα ίσον νη τρίτα. Και όλο στον κύβο αντικατάσταση συνάρτηση ε. Προχωράει κι άλλο εδώ το βιολί. Συνεχίζουμε. 7 νη τρίτης δια 3 στην τρίτη μικρότερο ίσο του σε νη τρίτης. 7 νη τρίτης. 3 στην τρίτη 27, ε, μικρότερο ίσο του σένι τρίτης. Φεύγει, φεύγει και τελειώσαμε, γιατί βγήκε πράγματι ένας αριθμός της μικρότερης μονάδας. 7 δια 27 μικρότερο του σε. Άρα μόλις ολοκληρώθηκε και αυτός ο έλεγχος, άρα ισχύει, θα το μαζέψεις τώρα αυτό εδώ έχουμε πει, ισχύει για τις τιμές του σε 7 δια 27 μικρότερο ίσο του σε μικρότερο του 1. Άρα από την τρίτη περίπτωση του θεωρήματος κυριαρχίας, μας λέει το θεωρήμα κυριαρχίας στην τρίτη περίπτωση ότι το ταφ του νη είναι θήτα του εφ του νη. Και το εφ του νη εδώ είναι νικίβος, άρα ταφ του νη ίσον θήτα νικίβος, φινίτο, λα μουζικά. Και πάμε και στην τελευταία αναδρομή, που είναι αναδρομή εξαρτώμενη από δύο κλασματικούς αναδρομικούς όρους, όπου σημαίνει ότι θα πάει κάποιος διαδραστηριότητα 3-6. Θα προσθέσει τα κλάσματα. Τα κλάσματα είναι 1 τρίτο και 4 πέμπτα. 1 τρίτο και 4 πέμπτα λοιπόν, αν κάνουμε εκεί πέρα ομόνιμα τα κλάσματα αυτά, θα βγει η μεγαλύτερη της μονάδας, οπότε βάψαμε, πάμε για δέντρο αναδρομής. Εντάξει.
Στο πρόχειρό μας εδώ στην άκρη έχουμε πει να γράψουμε τους όρους που θα προκύψουν με τις πρώτες αντικαταστάσεις. Πάμε όμως πριν από το πρόχειρο να κάνουμε το δέντρο της αναδρομής. Ταυτουνί, βήμα πρώτο, το δέντρο των αναδρομικών κλίσεων μέχρι και το επίπεδο 2. Το ταυτουνί έχει δύο όρους, ταυτουνί δια 3 και ταυτου 4 νι 5. Να γράψουμε λίγο εδώ και στο πρόχειρο την αναδρομική μας σχέση. Ταφ του νι ίσον ταφ του νι τρίτα συν ταφ του τέσσερα νι πέμπτα. Συν νι κύβος, προσοχή. Και εδώ τώρα έχουμε να αναπτύξουμε δύο όρους. Ο ένας όρος είναι ταφ του νι τρίτα. Αντικατάσταση πάνω, το νι τρίτα το βλέπεις να παίρνει τη θέση του νι πάνω. Οπότε λοιπόν είναι νι δια τρία δια τρία. Άρα ταφ του νι ένατα συν ομοίως εδώ και σου έχω πει τον αριθμητή με τον αριθμητή και τον παρονομαστή με τον παρονομαστή σε γινόμενο. Το νι βέβαια στη θέση του ε, οπότε είναι 4 νι 15 εδώ. Συν νι τρίτα και όλο στον κύβο και πάμε και στο ταφ του 4 νι 5. Οπότε λοιπόν με αντικατάσταση πάνω θα βγει ταφ, κάνω και τον άλλο όρο που θα τον χρειαστώ μετά, ταφ του 4 νι 15. Όπου νι βάζω το 4 νι 5 και θα πάει ο όρος η σταθερά που είναι στον αριθμητή με τη σταθερά που είναι στον αριθμητή και όμοι για τους παρονομαστές. Οπότε θα βγει ταφ του 16 νι προς 25 συν 4 νι 5 και όλο στον κύβο. Οπότε λοιπόν πάμε να τα κρεμάσουμε και αυτά εδώ από κάτω, τους δύο όρους που προκύπτουν με τις κλίσεις. Το ταφ του νι τρίτα λοιπόν θα κάνει δύο κλίσεις, νι ένατα, αυτό το βλέπουμε από το πρόχειρο. Άλλη μία κλίση για 4 νι 5 και εντελώς αντίστοιχα τώρα το ταφ του 15 είναι αυτό, ε. Και εντελώς αντίστοιχα εδώ έχει δύο ποδάρια αυτός εδώ. Το ένα ποδάρι είναι το ταφ του 4 νι 15 και το άλλο ποδάρι είναι το ταφ του 16 νι 25. Συνεπώς τώρα θα πάμε και θα κάνουμε το επόμενο βήμα, να βάλουμε και ένα άλλο χρώμα έτσι για να γουστάρουμε λίγο. Να βάλουμε το μπλε, όπου τώρα κλίση, σου έχω πει, έτσι το διαβάζεις, κλίση, κλίση, πράξεις. Η πράξη λοιπόν εδώ είναι νι κύβος, ομοίως και εδώ η πράξη είναι νι τρίτα και όλο στον κύβο. Εδώ η πράξη είναι 4 νι πέμπτα και όλο στον κύβο. Και έτσι παρατηρούμε, και αυτό το βλέπεις από εδώ, ε. Από εδώ, να οι πράξεις αυτές και αυτές. Και εντελώς αντίστοιχα τώρα οι πράξεις εδώ είναι νι ένατα και όλο στον κύβο. Εδώ είναι 4 νι 15 και όλο στον κύβο. Και εδώ είναι 4 νι 15 και όλο στον κύβο. Και εδώ είναι 16 νι 25 και όλο στον κύβο. Και τώρα θα προσθέσουμε τις πράξεις που γίνονται σε κάθε επίπεδο. Εύκολα τα πράγματα στο επίπεδο 0 είναι νι κύβος. Εδώ στο επίπεδο 1 τη βάψαμε λίγο γιατί είναι και πρέπει να φτιάξουμε ένα κλάσμα στο τέλος, ε. Νι τρίτα στον κύβο συν 4 νι 5 και όλο στον κύβο, επιμερισμός της δύναμης νι κύβος προς 3 3 9 27 συν 4 στον κύβο, δηλαδή 4 4 16 64 νικίβος προς 5 στο κύβο, 5 5 25, 125. Και εδώ ομώνυμα κλάσματα και οι αριθμοί είναι και πρώτοι μεταξύ τους, οπότε 125 και εδώ 27. Και αυτό το οποίο θα βγει τελικά είναι ένα κλάσμα. Ο παρονομαστής είναι 125 επί 27. Γράφω λίγο εδώ το αποτέλεσμα του γινωμένου. Και αναλυτικά τις κάνεις τις πράξεις. 125 νικίβος συν 27 επί 64 επί νικίβος. Και εδώ βέβαια κάνουμε τον πολλαπλασιασμό με τον παλιό καλό τρόπο, ε. Στον παρονομαστή θα έχουμε 3 3 7 5. Εντάξει, δεν το έκανα με το μυαλό, με το κουμπιτεράκι το έκανα, αλλά στις εξετάσεις θα το κάναμε αυτό εδώ με το γνωστό τρόπο που κάνουμε τον πολλαπλασιασμό. Και τέλος αντίστοιχα αυτό βγαίνει 1853 νικίβος προς 3 3 75. Προσέξτε, μόνο αυτές τις πράξεις απαιτούνται, δεν απαιτούνται άλλες πράξεις, διότι γνωρίζουμε ότι στο επίπεδο 2 τις σταθερές οι οποίες έχουν προκύψει στο προηγούμενο βήμα απλά τις υψώνουμε στο τετράγωνο. 1853 λοιπόν στο τετράγωνο επί νικίβος που μένει σταθερό προς 3, 3, 7, 5 και όλο στο τετράγωνο. Οπότε αυτή η διεργασία έγινε για να φτάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο, που είναι να υπολογίσουμε πώς πράξεις γίνονται σε κάθε επίπεδο
και να γενικεύσουμε τον ισχυρισμό μας λέγοντας ότι στο επίπεδο ΑΕ λοιπόν, με βάση όλα τα παραπάνω, οι πράξεις που γίνονται είναι 1853 στην ΑΕ επινικίβως προς 3375 στην ΑΕ. Και πάμε τώρα στο επόμενο, το οποίο είναι να υπολογίσουμε και το ύψος του δέντρου ποιο είναι. Το ύψος του δέντρου λοιπόν είναι λογάριθμος με βάση τον μικρότερο από τους δύο παρονομαστές. Πρόσεξε τώρα, το γράφω πάλι εδώ στην περιοχή προχείρου, η οποία είναι αυτή εδώ γενικότερα. Και έχουμε, για να δούμε τα δύο κλάσματα, έχουμε νη τρίτα, είναι το ένα κλάσμα, και το άλλο είναι τέσσερα νη πέμπτα. Πρόσεξε όμως, ο μικρότερος από τους δύο παρονομαστές με καθαρό τον αριθμητή, δηλαδή εδώ στο δεύτερο κλάσμα έχουμε μπλοκή, θα διαιρέσουμε αριθμητή παρονομαστή με το τέσσερα, ούτως ώστε να έχουμε καθαρό νη, νη προς 5 τέταρτα λοιπόν. Άρα λοιπόν το δεύτερο κλάσμα είναι 1,25, νη προς 1,25. Ο μικρότερος από τους δύο παρονομαστές είναι το 5 τέταρτα. Οπότε εδώ κοπανάω κατευθείαν, λογάριθμος με βάση 5 τέταρτα. Αυτός είναι ο μικρότερος παρονομαστής και αυτό είναι το ύψος του δέντρου. Άρα, τελική πολυπλοκότητα, ταυτουνή, το άθροισμα των πράξεων όλων των επίπεδων, άθροισμα πάει ίσον 0, από το επίπεδο 0 αν θες, έως το τελευταίο επίπεδο που είναι ο λογάριθμος με βάση 1,5 του νη, των πράξεων σε κάθε επίπεδο, δηλαδή 1853 εις την ΑΕ, επινικίβως προς 3375 εις την ΑΕ, το νικίβως όξο διότι είναι σταθερά μες στο άθροισμα, επί το άθροισμα από ΑΕ ίσον 0 έως το λογάριθμο με βάση 1,5 του νη, του 1853 προς 3375 και όλο στην ΑΕ. Έκανα και την πράξη ότι έχουν κοινό εκθέτη δύο ποσότητες, άρα τον έβγαλα έξω. Και τώρα εδώ αυτό είναι η τρίτης επιγραμμή κλάσματος, εφαρμογή του τύπου για το άθροισμα όρων γεωμετρικής πρόοδου. 1853 προς 3375 εις την λογάριθμο με βάση 1,5 του νη, συν 1, μείον 1, να το μάθεις απ' έξω αυτό, 1853 προς 3375 μείον 1, εντάξει. Με την εξάσκηση θα το μάθεις απ' έξω, θες δε θες. Αλλά το θέμα τώρα είναι το εξής, ότι αυτό εδώ ασυμπτωτικά πάει στο 0, διότι είναι αριθμός μικρότερος της μονάδας. Το 1853 προς 3375 είναι μικρότερος της μονάδας, διότι ο αριθμητής είναι μικρότερος του παρανομαστή. Άρα τελικά έχουμε ότι αυτή εδώ η κολοκύθα, γιατί το μείον 1 είναι αρνητικός αριθμός προς έναν αριθμό πάλι αρνητικό. Τελικό αποτέλεσμα είναι θήτα του νικίβος και τέλειωσε η άσκηση. Αυτά σχετικά και με το δέντρο της αναδρομής. Βλέπετε ότι το δέντρο της αναδρομής είναι λίγο ψαρωτικό, έτσι. Παρ' όλα αυτά η λύση του είναι μικρή, κομψή και απέριτη. Δηλαδή δεν πρέπει να μας τρομάζει ιδιαιτέρως. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο κομμάτι τώρα. Έχετε παρατηρήσει την επαύξηση του τεστ. Η επαύξηση του τεστ γίνεται για να προσομοιώσει το θέμα των εξετάσεων. Οπότε λοιπόν έχουμε βγάλει, να δούμε τις πολυπλοκότητες τις οποίες έχουμε εξάγει, να τις μαζέψουμε και αυτές. Τι χρώμα μας έχει μείνει? Μας έχει μείνει αυτό εδώ το απέσιο. Πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν να το η λύση της πρώτης αναδρομής. Επίσης να τη η λύση αυτής εδώ της αναδρομής. Να τη η λύση αυτής εδώ της αναδρομής. Θήτα του νη στη λογάριθμο του 7 που το βγάλαμε μεταξύ του 2 και του 3. Αυτή είναι η μικρότερη. Τα φένα λοιπόν η μικρότερη. Ακολουθούν οι άλλες δύο με ισοπαλία. Ταφ 2 ίσον ταφ 3 λοιπόν θα γράψουμε. Και ολοκληρώσαμε την άσκηση. Αυτά σχετικά με την επίλυση αναδρομικών σχέσεων στο συγκεκριμένο τεστ.